Γεια σας YouTube-άκια. Η μέρα ξεκίνησε με έναν πολύ μεγάλο θρίαμβο του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ νωρίς το απόγευμα. Συνέχισε με μια ήττα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό, ένας Ολυμπιακός, ο χειρότερος ίσως Ολυμπιακός των τελευταίων τριών ετών, ένας Ολυμπιακός τελείως ασύνδετος, τελείως χωρίς δυνάμεις, χωρίς σούτ, με απίστευτες βολές να χάνονται μέσα στο παιχνίδι. Ένας Ολυμπιακός που φάνηκε τελικά, τουλάχιστον αυτό διέκρινα εγώ, ότι υποτίμησε τον αντίπαλό του, ότι θεώρησε ότι αυτό το 18-1 που υπάρχει θα μπορούσε να γίνει σήμερα το 19-1, έγινε το 18-2. Όχι ότι έγινε κάτι, όχι ότι παίχτηκε κάτι πολύ σημαντικό σήμερα στο ΣΕΦ, αλλά είναι ένα μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός πρέπει να το ξεχάσει γρήγορα, πρέπει να ανασυνταχθεί και κατά την ταπεινή μου γνώμη πρέπει να πάει σε όλο το ρόστερ που έχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Εκτός από τους τραυματίες, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να στηριχτεί και στο υπόλοιπο ρόστερ. Εξάλλου, αν δεν στηρίζεται στο υπόλοιπο ρόστερ, καλό είναι να κάνει κάποιες αλλαγές. Τελειώνουμε λοιπόν και με το μπάσκετ και πάμε στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε σαν σύφουνας από το Ηράκλειο της Κρήτης, έχει κάνει ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Ο Σακάτης Γιώβετιτς έδειξε γιατί αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, γιατί μπορεί να κάνει πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ουσιαστικά σήμερα έκανε θαυμάσια πράγματα ως center forward. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει αυτόν τον τύπο από την Αργεντινή, τον Νέσε, ο οποίος είναι παντού. Λες και έχει πάνω του μαγνήτες και κολλάει την μπάλα. Την κλέβει, την παίρνει από εδώ. Έχει επίσης έναν αριστερό μπακ, τον Ορτέγκα, έναν αλιτάμπουρα του ποδοσφαίρου με την καλή έννοια, έναν παίκτη ο οποίος κάθε παιχνίδι που παίζει, κάθε παιχνίδι που ολοκληρώνει δείχνει γιατί είναι ένα από τα κορυφαία αριστερά μπακ. Για τον Ποντένισε τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε. Δεν είναι μόνο τα δύο γκολ που έβαλε σήμερα, έκανε και αρκετές δημιουργίες. Ολυμπιακός επιθετικά που κάνει φοβερά πράγματα. Και θέλω να πω και δύο κουβεντούλες για τον διαιτητή Διαμαντόπουλο, ο οποίος είδε ότι δεν του βγαίνει κάτι άλλο στο μάτς και άρχισε να μοιράζει κίτρινες κάρτες σχεδόν στους μισούς παίκτες του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι αυτό το αστείο με τον Διαμαντόπουλο κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πέρασε από το Ηράκλειο 2-0, εκεί που πολλές ομάδες δυσκολεύτηκαν, εκεί που πολλές ομάδες έχασαν. Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα, με ωραίο ποδόσφαιρο και θα μπορούσε να είναι πολλά περισσότερα το γκολ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε άλλο σε αυτό. Κλείνοντας, θα ήθελα να μοιραστώ μια στιγμή με μια φωτογραφία που θα βάλω στο τέλος με τον Νίκο Αναστόπουλο, που σήμερα στο γήπεδο μου χάρισε αυτή την φανέλα με μια πολύ ωραία αφιέρωση. Τον ευχαριστώ πολύ, ο θρύλος του Ολυμπιακού Νίκος Αναστόπουλος, που με τις επαιτειακές μπλούζες κάνει συνεχόμενα sold out. Πάμε θρυλάρα, πάμε Ολυμπιακάρα.